τι ομάδες. Υποστηρίζω το ΠΑΟΚ. Η ομάδα μου είναι η ΑΕΚ. Ολυμπιακός! 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 Είμαι ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός! Ολυμπιακός! Υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Είναι όλοι μαζί. Είναι σαν να λειτουργούν σαν ομάδα. Βοήθεια. Δεν μπορώ. Πονάω. Μας ρωτάνε τι ομάδα είμαστε. Τους λέμε δεν ασχολιόμαστε. Είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω πλέον. Μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του πολύπαθου ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα τολμήσω να πω ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι, από την οικογένεια. Δηλαδή και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, όταν μεγαλώσαμε, υπήρχαν στη γειτονιά, στο πούμε, στην παρέα, υπήρχαν παιδιά τα οποία συμπεριφερόντουσαν με πολύ άσχημο τρόπο και έλεγε, δηλαδή λέγανε πω αυτός αν μεγαλώσει θα γίνει δολοφόνος. Και διαπίστωνες και όπως το έζησα, το βίωσα και το ερεύνησα μέσα από τη δημοσιογραφία όλα αυτά τα χρόνια, ότι αυτό πηγάζει από την οικογένεια. Δηλαδή το παιδί εκείνο που είχε εκείνη τη συμπεριφορά είχε τεράστια προβλήματα στο σπίτι του. Είτε από χωρισμένους γονείς, είτε από πατέρα που ήταν ναρκωμανής, είτε από μητέρα που ήταν ναρκωμανής, είτε από φασαρίες που γινόντουσαν στο σπίτι. Και αυτό οδηγούσε το παιδί σε μια άλλου είδους συμπεριφορά. Και αυτό όσο πάει γιγαντώνεται. Επίσης, γενικότερα στην κοινωνία βλέπεις τη συμπεριφορά ακόμα και στο σχολείο, κάτι το οποίο με τρόμο το ζούμε σήμερα. Και εγώ προσωπικά το βλέπω και τρομάζω, γιατί καθημερινά στα δελτία ειδήσεων φιλοξενούνται ειδήσεις ότι ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του, στο προάβλιο του σχολείου. Όταν το κάθε παιδί μεγαλώνει, μπορεί να πάρει παραδείγματα από τους γονείς του, από συγγενείς του, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να τον καθοδηγήσουν στην βία. Είτε αυτό είναι ένα κομμάτι άμεσο, δηλαδή να πάει και να γίνει βίο το παιδί στην καθημερινότητά του, στο σχολείο, στις παρέες του, είτε αυτό να του βγει σιγά σιγά όσο μεγαλώνει απέναντι σε φίλους, σε συναδέλφους, σε γυναίκες. Το σπίτι νομίζω είναι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στο να αλλάξουν τα παιδιά αυτή τη συμπεριφορά. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να μεγαλώσουν τα παιδιά, να τους παρέχουν ηθικές αξίες, συναισθηματικές αξίες, υλικά εφόδια και πολύ ζεστασιά και αγάπη. Αυτό είναι το πρώτο. Αν ξεκινήσουμε από εκεί, όλα τα άλλα θα έρθουν σιγά σιγά. Αυτό για να εξαλειφθεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά πρώτα από την οικογένεια. Δηλαδή, ναι, θα γίνω η ομάδα, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης κτλ. Ηρακλής. Γιατί ο μπαμπάς ή η μαμά θέλουν να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να είναι οπορωμένος. Πρέπει να βλέπει τα πράγματα πιο αντικειμενικά, να πάει στο γήπεδο. Αλλά πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά παιδιά που πηγαίνουν με τους γονείς στο γήπεδο γίνονται κάποια επεισόδια. Όταν θα δει αυτά τα πράγματα ο μικρός, πάρα πολλά παιδιά απομακρύνονται ή πάρα πολλά παιδιά μέσα τους καλλιεργούν αυτό το πράγμα που βλέπουν. Οπότε καλλιεργείται η βία ουσιαστικά. Τι είναι η βία στον αθλητισμό? Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Αυτό που βιώνουμε στα γήπεδα, κυρίως του ποδοσφαίρου και κυρίως στη χώρα μας, έχει πάρα πολλές αιτίες. Για μένα όμως, μετά από τόση διαδρομή στη δημοσιογραφία και στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους, με βεβαιότητα θα σας πω ότι έχει να κάνει καθαρά με την πολιτική βούληση. Δηλαδή, αν υπήρχε πολιτική βούληση σε αυτή τη χώρα, δεν θα βλέπαμε αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα και βέβαια και δολοφονίες που βιώσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν υπήρξε όμως ποτέ πολιτική βούληση σε αυτή τη χώρα και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ. Γιατί μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους
εάν αφορά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Άρη και ούτω καθεξής. Τώρα, για ποιο λόγο έχουμε οπαδική βία, που σημαίνει άνθρωποι που δεν είναι μέσα στον αθλητισμό, έρχονται στο γήπεδο και αντιδρούν όπως αντιδρούν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν είμαι αρμόδια να σας το εξηγήσω. Θεωρώ ότι υπάρχει λάθος αντιμετώπιση, λάθος ενημέρωση και οφείλουμε όλοι από την πλευρά μας να ενημερώνουμε τους γύρω μας ότι το γήπεδο δεν είναι ένας χώρος για να έρθεις και να ξεσπάσεις. Το γήπεδο είναι ένας χώρος για να έρθεις και να ευχαριστηθείς, να υποστηρίξεις την ομάδα σου, να υποστηρίξεις τα νέα παιδιά. Είναι ένα παιχνίδι. Μόνο ευχαρίστηση πρέπει να δίνει. Η βία στον αθλητισμό είναι ένα κομμάτι της γενικότερης βίας. Δηλαδή αυτό που συναντάς ευρύτερα στην κοινωνία, βία κατά της γυναίκας, βία εναντίον των πιο αδύναμων, βία που εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα μεταξύ παιδιών, συμμορίες και τα λοιπά. Και βέβαια βία η οποία προέρχεται από οργανωμένα συμφέροντα τα οποία επιδιώκουν να ωφελούνται από την εφαρμογή της βίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αθλητική. Είναι κοινωνική, είναι κοινωνικό γεγονός και το ποδόσφαιρο και είμαστε μέσα σε μια κοινωνία. Και δεν γίνονται όλα όσα γίνονται επ' ευκαιρία του ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή ενός αγώνα μπάσκετ ή βόλεϊ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κοινωνική βία, την οποία δυστυχώς μεταφέρουμε στα γήπεδα. Είναι μεταφερόμενη η βία των γηπέδων, μεταφέρεται μέσα στο γήπεδο, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκτονωθεί αυτή η διαδικασία και θεωρώ ότι είναι και ευθύνη και βούληση, αν θέλετε, των ανθρώπων που χειρίζονται εκ μέρους της πολιτείας τα θέματα αυτά, να μην υπάρχει η βία η οποία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές μέσα στην κοινωνία, σπάμε τα μαγαζιά, σπάμε τις βιτρίνες, βάζουμε φωτιές. Είναι προτιμότερο να εκδηλώνεται μέσα στο γήπεδο για να έχουμε όλοι το κεφάλι μας ήσυχο. Η βία είναι καθοδηγούμενη στην Ελλάδα, η αθλητική βία? Φυσικά. Όταν παρεμβαίνει σε τηλεοπτική εκπομπή ο Μελισανίδης και λέει θα δεις τι θα πάθεις και τον ακούνε 10 εκατομμύρια Έλληνες και δεν τον πειράζει κανένας, δεν επεμβαίνει εισαγγελέας να το συλλάβει αμέσως, είναι πολύ απλά πράγματα. Όταν βγαίνει παράγοντας πρόεδρος άλλης ομάδας και λέει ο συγκεκριμένος είναι σε διαταγμένη υπηρεσία για να έρθει το αποτέλεσμα έτσι, εγώ που είμαι 18 χρονών παδός συγκεκριμένης ομάδας και έχει αδικηθεί ομάδα, τι θα κάνω? Θα πάρω πέτρα την επόμενη φορά και θα τα κάνω για άλλο. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγεται, που φαίνει πολύ μεγάλη τοξικότητα, είναι οι δηλώσεις παραγόντων των μεγάλων ομάδων. Βλέπουμε παράγοντες των ομάδων να μιλάνε, να φέρονται με τρόπο άσεμνο, να πω μια κομψή λέξη, απέναντι είτε σε άλλους παράγοντες, είτε σε διαιτητές, είτε σε ποδοσφαιριστές. Και όλο αυτό στα μάτια του απλού φιλάθλου φαίνεται ότι υπάρχει μια αδικία. Παράγοντες, τους οποίους δεν τους πειράζει ποτέ κανένας. Επιτυχημένοι επιχειρηματίες όλοι στο κομμάτι τους. Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον στην ΑΕΦ Εθνική, οι περισσότεροι που ασχολούνται είναι επιτυχημένοι και επιχειρηματίες με πολλαπλές δραστηριότητες. Δεν κατανοούν ότι θα έχουν κέρδος εάν σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Αν τα σταματήσουν οι ίδιοι, ότι θα έχουν κέρδος, ότι θα έχουν γεμάτα τα γήπεδά τους. Όχι μόνο στα ντέρμπι και στα απλά παιχνίδια. Ότι θα έρχεται καλύτερος, θα έρχονται καλύτεροι ξένοι ποδοσφαιριστές. Αν θα έχουμε καλύτερο περιβάλλον. Δεν κατανοούν ότι δεν κερδίζουν απολύτως τίποτε με το να αμφισβητούν συνέχεια την ομοσπονδία, τη διαιτησία, τα πάντα. Και η βία, εξακολουθώ να πιστεύω ότι πέρα από το σχολείο, από την οικογένεια, από τις ακαδημίες, το εκτρέφουν πάρα πολύ οι ομάδες μας. Εδώ βγήκε ο Λουτσέσκο πριν από λίγες μέρες και λέει ο συγκεκριμένος διαιτητής ήθελε να έρθει το παιχνίδι 0-0. Και δεν αντέδρασε κανένας. Κανένας. Τι περιμένετε λοιπόν? Όταν δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός, εκείνοι που τον δολοφόνησαν βάσει δικαστικής απόφασης, για να είμαστε και ακριβείς,
Αμέσως μετά το περιστατικό πήγαν και άνοιξαν τα γραφεία συνδέσμου φίλων οπαδών ΠΑΟΚ. Και δεν πήρε επίσημη θέση ο ΠΑΟΚ. Δεν πήρε επίσημη θέση ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος παρεπιπτόντως μπήκε μέσα στο γήπεδο με πιστόλι, έκανε να γίνει δίκη 4 χρόνια και τελικά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ο Μπέος μπαίνει μέσα στα γήπεδα και δεν τον πειράζει κανένας. Ο Μελισσανίδης κυκλοφορεί στα αποδυτήρια, ο Μαρινάκης κυκλοφορεί στα αποδυτήρια και απειλεί διαιτητές το ημίχρονο των αγώνων και δεν τους πειράζει κανένας. Το προϊόν είναι καλύτερο όταν δεν έχει βία. Και φέρνει περισσότερο κόσμο. Και κερδίζεις πολύ περισσότερα χρήματα και τα χρησιμοποιείς για να μεγαλώσεις τη δύναμή σου, άρα και το προϊόν σου. Έτσι αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Όταν έχουν ακούσει τον παράγοντα της ομάδας του να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, είτε για την διοικούσα, για την αρχή του ποδοσφαίρου, να μιλάμε για το ποδόσφαιρο, είτε του μπάσκετ, γιατί βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο, δεν εστιάζεται μόνο στο χώρο του ποδοσφαίρου, βλέπουμε και στο μπάσκετ, σε άλλα αθλήματα γενικά. Επόμενο είναι την επόμενη Κυριακή, στο επόμενο παιχνίδι, αυτός ο φίλος να έχει μέσα του την βία, δηλαδή να προσπαθεί κάπου να σπάσει, έχει δημιουργηθεί ένα απόστημα. Και αυτό το απόστημα στην πρώτη ευκαιρία σπάει. Όταν πηγαίνει αυτός ο άνθρωπος στο γήπεδο. Δεν θέλουν οι ομάδες οι ίδιες. Διότι πιστεύουν στο λαό, πιστεύουν ότι ο λαός θα τους δώσει τις νίκες, ότι ο λαός είναι αυτός ο οποίος, για τον οποίο παίζουμε. Όμως, όταν παίζουμε στην Ευρώπη, μπορούμε και τους κάνουμε Παναγίες, αλλά όταν παίζουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα με τους πυρσούς, με τις κροτίδες, με τα λέιζερ. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, έχουμε να ρωτηθεί ποτέ στους αγώνες της Champions League. Γιατί εκεί ο πέλεκης της UEFA είναι αμήλικτος. Εκεί αν πέσει ένας αναπτήρας, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ μπορεί να χάσει μια ομάδα. Γιατί λοιπόν εκεί είμαστε στρατιωτάκια, γιατί απλούστατα στην Ελλάδα όπου διοικούν το ποδόσφαιρο οι Μπαλτάκοι, οι Μπέοι και οι υπόλοιποι, αυτό θα συμβαίνει. Στην Ευρώπη γιατί πηγαίνουν εκτός έδρα. Γιατί πηγαίνουν. Κόσμος. Στη Μασσαλία της ΑΕ. Κόσμος στον Μπράιτον. Γιατί πηγαίνουν εκτός έδρα. Και δεν κάνουν το παραμικρό. Γιατί δεν ανάβουν πυρσούς εκτός έδρας. Γιατί δεν έχουν λέιζερ εκτός έδρας. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί εντός έδρας να τα κάνουν αυτά. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Και στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Τούμπα, οι ίδιοι άνθρωποι είναι και στη Μασσαλία και στο Μπράιτον και στη Σκωτία κλπ. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Αυτοί οι πρόεδροι, ουλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτούς. Και τους θέλετε λέω αυτούς. Αλλάξτε τους. Φέρτε τον πιο απλό κόσμο, αυτός που είναι καλύτερος. Αυτοί που θα σου φωνάξουν 10 φορές στο γήπεδο και θα κάνουν την άλλη φορά σε έναν πρόεδρο, ο οποίος μου είπε δεν μπορώ, του είπα αυτοί θα σε διώξουν. 6 μήνες αργότερα τον είχα διώξει. Έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αν ήθελαν να την πατάξουν τη βία, θα την είχαν πατάξει. Ακούω από εδώ και 40 χρόνια ότι θα κλείσουν οι σύνδεσμοι, θα γίνουν λέσχες, θα γίνουν διάφορα. Εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό από αυτό που ίσχυε το 1980, το 1970. Βλέπω τους συνδέσμους των φιλάθλων, έτσι όπως το θέλουν να τους ονομάζουν, να παραμένουν και να γίνονται τα ίδια πράγματα που γινόταν εκείνες τις δεκαετίες. Δεν βλέπω μια βούληση εκ μέρους της πολιτείας. Θα πατάξουμε το μαχαίρι, θα φτάσει στο κόκαλο, το έχω ακούσει, το ακούω από όλες τις κυβερνήσεις 40 χρόνια τώρα. Οργανωμένοι οπαδοί, τους οποίους οι ίδιοι παράγοντες τους βγάζουν έξω όταν τους συλλαμβάνουν. Στη ζωή μου έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ μετά από ντέρμπι που είχαμε συλλήψει οπαδών για επεισόδια. Πήγαινα εγώ με την κάμερα, είτε τη ΣΕΡΤ όταν εργαζόμουν, είτε τη τηλεόραση του ΜΕΚΑ όταν εργαζόμουν, στο αστυνομικό τμήμα, πήγαινε ο ίδιος ο παράγοντας και τους έβγαζε έξω. Και εδώ, αν τους πιάσουν, θα πάει ο πρόεδρος της ΠΑΕ προκειμένου να παρακαλέσει να τους αφήσουν ελεύθερους, γιατί τα παιδιά έσφαλαν. Μήπως, λέω εγώ, λέω μήπως, αναρωτιέμαι. Θυμάμαι παλιότερα, ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο να παίρνουν οι πρόεδροι στην αστυνομία και να λένε, ξέρεις, είναι καλό παιδί, άστονα, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτε. Αυτά κόψαμε εμείς. Δημιούργησα ένα κλαμπ φίλων της Arsenal μετά από ένα χρόνο
που το τρέξαμε, υπήρχε ένα στην Αθήνα και έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα μιλήσει με τον Σεβεγγιέρ, με τον υπεύθυνο. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου ιδρύθηκε. Υπάρχει εδώ σύλλογος Club Arsenal στη Θεσσαλονίκη. Για να γίνει αυτός ο σύλλογος με τα κλαμπ, το κάθε μέλος που έχει κάνει την αίτηση ζήτησαν και πήραν το ποινικό μητρό για να τον βάλουν σαν μέλος. Συχνά πυκνά βλέπω σε χώρες του εξωτερικού γίνεται ένα γεγονός. Πετάει ένας μια κροτίδα, τον έχουν πιάσει από τις κάμερες. Έχω βάλει κάμερες σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Ακριβώς για να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία λέμε. Και βγαίνει η ομάδα και λέει ο τάδε δεν θα έρθει για 6 χρόνια στο γήπεδο, διότι πέταξε κροτίδα. Ο τάδε που έκανε κάτι βαρύτερο δεν θα ξαναρθεί. Τελειώνουν μαζί τους, δεν τους έχουν ανάγκη. Λοιπόν, εδώ σπάνια να ακούσεις κάποιον να ψελίσει κάτι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ το ένα και 12 εκατομμύρια το άλλο, επί Υπουργείας Ορφανού, το 2003, αν θυμάμαι καλά, και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα είναι στα συρτάρια. Υποτίθεται τις κάμερες τις χειρίζεται η αστυνομία. Αυτό λέει ο νόμος. Ότι τις κάμερες τις χειρίζεται η αστυνομία. Έκαναμε 18 μέρες να βρούμε τον χούλιγκαν που πέταξε την κροτίδα στον Ολυμπιακό. Τι λέει η αστυνομία όλο το βρούμε. Σε συνεργασία με τον τότε πρωθυπουργό, γιατί εκείνος ήταν επικεφαλής, τον κύριο Καραμαλή, προχωρήσαμε σε αυτήν την διαδικασία της ψήφισης ενός νόμου ο οποίος να προστατεύει και να τιμωρεί, να κάνει και τα δύο συγχρόνως. Ο νόμος είχε επιμέρους σκαλοπάτια, ποινές οι οποίες αφορούσαν το άτομο, αφορούσαν και την ομάδα του. Και αυτό ήταν πιο έντονο όταν το πρόσωπο αυτό ήταν και οργανωμένο μέσα στις τάξεις της κάθε ομάδας. Βγαίνει ο κύριος Ορφανός τότε που ήταν υπουργός και λέει εγώ με το ιδιώνυμο, τι έκανες με το ιδιώνυμο, περιόρισες έστω και ένα φαινόμενο, το αντίθετο, το αύξησες. Θυμάμαι ότι στην προσπάθεια να διαμορφώσουμε τον νόμο δεν κάλεσα μία σύσκεψη στην οποία να αποελάτε οι 18 πρόεδροι των ομάδων ή και το 18 της Β' Εθνικής 36. Έκανα 36 συναντήσεις. Λοιπόν, οι μικρότερες δεν μιλάνε. Ακολουθούν τους μεγάλους. Εγώ ήθελα να ακούσω έναν τις απόψεις τους. Και κάναμε αυτές 36 συναντήσεις. Υπήρχαν πρόεδροι μικρών ομάδων που μου είπαν «Υπουργέ, αν εσύ αποφασίσεις και εμείς μαζί σου στη μάχη». Και πρόεδροι μεγάλων ομάδων δουλεύανε «Εγώ θα τα βάλω με τους δικούς μου, ο πρόεδρος». Εγώ δεν είδα να αλλάζει κάτι. Όπως δεν είδα να αλλάζει κάτι όταν έκανε Βιαννάκη στο ιδιώνυμο, επανέφερε το Ορφανό. Δεν είδα να αλλάζει κάτι. Θα την πληρώσουνε κάποιοι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, όπως τα λέω είναι, και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θα το αγγίξει κανείς. Θα την πληρώσουν κάποια παιδάκια, κάποιοι ποδοσφαιριστές γιατί μαλώσανε, κάποιοι φίλαθλοι γιατί μαλώσανε στην κερκίδα, άλλοι αυτοί εκεί πέρα. Θα την πληρώσουν κάποιοι αν φλόγου και αιτίας. Τι είναι το ιδιώνυμο δηλαδή, Πανακία. Έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι. Αντίθετα, αν του βάλεις μια εβδομάδα να κάτσει μέσα, μια εβδομάδα, θα δούμε το ξανακάνει. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με τους ηθικούς αυτοργούς. Και θα γίνω συγκεκριμένος. Τώρα θα μου πεις, Περικλή, το έχεις πληρώσει τόσες φορές και συνεχίζεις και επιμένεις, μα γι' αυτό και δίνει τη συμμετοχή, για να βοηθήσουμε. Δηλαδή, πριν τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο ιός του Προέδρου και ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σαββίδης, ανεβάζει μια φωτογραφία στα social media, στο Instagram, με ένα μαχαίρι, το οποίο το χρησιμοποιούν μόνο δολοφόνοι, το καρφώνει καρφωμένο στο γραφείο του,
Και λέει, τώρα θα έρθει η απάντηση. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο παδός του ΠΑΟΚ, μετά τι περιμένει να γίνει. Όταν ο πρόεδρος του Άρη πηγαίνει στην Τούμπα και βγάζει selfie φωτογραφίες και λέει, προκαλώντας τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τι περιμένετε να γίνει. Όταν πριν από λίγο καιρό παίζει η ΑΕΚ με ξένη ομάδα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες μέχρι στιγμής, για να μην πάρω και αμαρτία, οπαδοί του Παναθηναϊκού συνοδεύουν τους οπαδούς Δυναμό Ζάγκρεπ για να στήσουν ενέδρα στους οπαδούς της ΑΕΚ και δεν επεμβαίνει κανένας, τι περιμένετε να γίνει. Εδώ διέσχισαν τη μισή Ελλάδα Κροάτες και ήρθαν έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για να κάνουν αυτά τα έσκη που κάνανε και τη δολοφονία του παιδιού, το οποίο δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν του σταμάτησε. Διασχίσανε, τι να πω, τη μισή χώρα. Έφυγαν από τα, μπήκαν από τα σύνορα από την Αλβανία, διασχίσαν τη μισή χώρα και φτάσανε μέχρι το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και αποδεικνύεται ότι ξέρανε ποιοι είναι, ξέρανε η αστυνομία. Ήξερε τη διαδρομή τους, αλλά δεν επενέβη. Δεν καταλαβαίνω πώς όλο αυτό παντρεύεται με το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο παραγείται. Δεν παντρεύεται. Αυτές είναι εγκληματικές ενέργειες που έχουν ξεφύγει από τη σφαίρα της φαντασίας. Αν επιθυμούσαμε να λύσουμε, θα το είχαμε λύσει. Με ενοχλεί και με προβληματίζει ότι ενώ γίνονται πράγματα, έγινε με τον Καμπανό, καμπάνια αυτά κτλ, έγινε πάλι τώρα με τους Κροάτες, ξαφνικά βλέπω το πανό. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Και μην γελιόμαστε, όποιος έχει τον έλεγχο της ΕΠΟ, αυτός είναι και ο πρωταθλητής. Γιατί ελέγχει τη διαιτησία. Εάν θέλουμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια, σήμερα είναι ο Μελισανίδης με το Σαββίδη. Τα τελευταία χρόνια ποιοι έχουν κατακτήσει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα στην Ελλάδα, δείτε. Πριν ήταν πράσινα με τον Βαρδινογιάννη, πιο πριν ήταν κόκκινα με τον Κόκαλη, μετά ήταν κόκκινα με τον Μαρινάκη, πριν ήταν με τον Μπάρλ, πριν ήταν με τον Τζαβελάκη, πριν ήταν πριν από δεκαετίες. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται δυστυχώς. Βέβαια, από την άλλη πλευρά δίνουν και λαβές. Και η Ομοσπονδία και η Διαιτησία και... Δεν γίνεται, κυρία Ομοσπονδία, να εγκαλείς τη Super League ότι δεν εφαρμόζει σωστά τον κανονισμό, όταν πριν από μια εβδομάδα εσύ πρώτη δεν τον εφήρμοσες τον κανονισμό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λες στον Παναφραγκικό ότι θα παίξει και κλεισμένο το θυρό, ενώ δεν έχει βγει η απόφαση της δευτεροβάθμιας, και να λες μετά στη Λίγκα ότι κακώς ότι το εφαρμόζεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτούμε και πώς συμπεριφερόμαστε. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. Δεν μπορούμε να είμαστε άμυροι ευθυνών. Είτε είμαστε, εγώ σαν πρώην διαιτητής, έχουμε κάνει λάθη. Λάθη τα οποία θέλω να πιστεύω ότι ήταν ανθρώπινα. Αυτό όμως στην αντίληψη του κόσμου περνάει διαφορετικά. Γιατί ο κόσμος έχει να πιστεύει ότι όλα τα λάθη τα οποία γίνονται διαιτητικά σφάλματα, θα πω, είναι καθοδηγούμενα. Ότι για να κάνει αυτό το λάθος ο διαιτητής σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει επηρεαστεί από τον Α παράγοντα, από τον Β. Και από την Ομοσπονδία. Εδώ ξαφνικά βλέπουμε αποφάσεις που δημιουργούν προβλήματα οι οποίες δεν εφαρμόζονται το πειθαρχικό δίκαιο. Γιατί δεν εφαρμόζονται. Όταν προβλέπεται αφαίρεση 5 βαθμών, αν δεν κατέβει μια ομάδα στον αγώνα, πρέπει να εφαρμόζεται. Τότε γιατί υπάρχει. Όταν λέει η Ομοσπονδία και εγκαλεί τη Super League ότι δεν εφάρμοζε σωστά τον κανονισμό για το κυκλισμένο των θυρών, όταν η ίδια το εφαρμόζει, δηλαδή τι να πει ο Παναφραγκικός, στον οποίο εφάρμοσε, σύμφωνα με τα όσα στην τελευταία της απόφαση πήρε η ΕΠΟ, εσφαλμένα. Τι να πει ο Παναφραγκικός, ότι δεν υπάρχει το αίσθημα της αδικίας, τι να το πει στον Παναφραγκικό. Δεν υπάρχει το αίσθημα της αδικίας, ότι γιατί στον Ολυμπιακό άλλα εφαρμόσαν και 10 μέρες πριν, άλλα εφαρμόσαν στον Παναφραγκικό. Ας αποφασίσουν τι θέλουν. Εδώ έγινε σύσκεψη
του Big Five ή του Big Four, άλλο αστείο σε αυτή τη χώρα. Στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία πριν από 3 χρόνια, με την ηγεσία της UEFA και της FIFA, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, και πριν ξεκινήσει η συνάντηση και η συζήτηση, ο Μαρινάκης έβριζε το Σαββίδι, ο Σαββίδης στο Μαρινάκη, ο Αλαφούζος στο Μελισανίδη και ο Μελισανίδης στον Αλαφούζο. Πριν ξεκινήσει, πώς λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε εδώ, σε αυτή τη χώρα, να αλλάξουν τα πράγματα? Αφού συνέβη αυτό με ανοιχτές κάμερες, αν υπήρχε πολιτική βούληση, ο Πρωθυπουργός θα έλεγε με δική πρωτοβουλία έγινε αυτό. Ακούστε κάτι, πηγαίνετε στα σπίτια σας, το κλείνω το μαγαζί για ένα χρόνο και το φτιάχνω από την αρχή. Αλλά ποιος τα βάζει, ποιος πολιτικός τα βάζει με το Μαρινάκι σήμερα, με το Βαρδινογιάννη χθες, με τον Μπάρλο πριν από δεκαετίες, και δεν είναι τόσο τα πρόσωπα, γιατί μην γελιόμαστε, οι παράγοντες των ομάδων χρηματοδοτούν προεκλογικά οι επιχειρηματίες γενικότερα. Ποιος λοιπόν να τα βάλει με τους επιχειρηματίες αυτούς όταν είναι εξαρτώμενοι από αυτούς? Εγώ λέω ποτέ σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια γενικότερη μορφή από όλους τους φορείς που ασχολούνται με το θέμα της βίας, το οποίο λιθαράκι δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας στην κοινή γνώμη, η οποία άλλοι ξεσπάνε βρίζοντας τον εαυτό τους, άλλοι ξεσπάνε σπάζοντας τα κεφάλια κάποιων άλλων. Αυτά όμως τα φαινόμενα είναι ευθύνη της πολιτείας να τα περιορίσει. Τώρα πάμε σε άλλο κεφάλαιο. 48 ώρες πριν δεχτώ την δολοφονική επίθεση, έγινε μία συγκέντρωση ενός παράγοντα όπου είχε καλεσμένους και τους δημοσιογράφους, και επειδή ο Στέλλας ενοχλούσε τότε γράφοντας την αλήθεια, έλεγε ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν. Δηλαδή, ναι, μας δημιουργεί πρόβλημα. Ακόμα και συνάδελφοί μου, είχα ενημερώσει τους πάντες. Ακόμα και συνάδελφοί μου, επαναλαμβάνω, την μέρα που με χτύπησαν, τα μέσα της ενημέρωσης Θεσσαλονίκης του είχαν βάλει, όπως λέει και ο Νίκος Αναστόπουλος, δεν τα λέτε, λέει, δεν τα γράφετε, και όταν μιλάω εγώ τα γράφετε με ψηλά γραμματάκια. Είχαν γράψει με ψηλά γραμματάκια. Όλοι γνώριζαν. Και βέβαια μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα, όπως δεν έγινε με τη δολοφονία του Σοκράτη του Γκιόλια, όπως δεν έγινε με την επίθεση στον Κώστα του Νικολακόπουλο, στο Φίλπα το Συρίγο. Θύματα οι δημοσιογράφοι. Θύτες στο κομμάτι της αθλητικής βίας. Θα έλεγα περισσότερο ηθική αυτουργή. Ηθική αυτουργή. Τις βλέπουμε και από δημοσιογράφους, οι οποίοι δυστυχώς, και το λέω με μεταλήπεις μου, ότι έχουν γίνει ένα με ομάδες, χωρίς να βλέπουν πραγματικά τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα γίνεται σε ποια ομάδα ανήκεις και σε ποια ομάδα κάνεις ρεπορτάζ. Πρέπει να πει ο δημοσιογράφος που πιέζεται, σε εισαγωγικά, πρέπει να πει πράγματα που θέλουν να ακούσουν οι φίλοι της ομάδος, όχι αυτά που είναι αντικειμενικά. Και αυτό έχει να κάνει με τον επαγγελματία άνθρωπο δημοσιογράφο που συμβιβάζεται με κάποια πράγματα. Οι παράγοντες που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία είναι τρεις. Είναι το κράτος, είναι οι ομάδες και είναι και ο ίδιος ο κόσμος. Έτσι. Είτε είναι οργανωμένος, είτε είναι εκτός τέτοιων διαδικασιών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγχρόνως μια οργανωμένη κίνηση για την καταστολή της βίας στο μέλλον μέσω της παιδείας. Δηλαδή να προετοιμάσω τις νέες γενιές στο ότι η βία δεν σου προσφέρει. Η βία σου βγάζει μια εκδίκηση, σου βγάζει ένα πάθος, σου βγάζει οτιδήποτε. Νομίζεις ότι κάτι έκανες, 5 λεπτά αργότερα μετανιώνεις. Πας στη φυλακή, χάνεις 30 χρόνια από την ζωή σου. Από τις ακαδημίες δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτό που το έκανα πάρα πολλά χρόνια επί δεκαετία στην Arsenal,
και για την πρώτη ομάδα σας σκάουτ που έκανα, αλλά στις ακαδημίες της Arsenal, δεν είναι αυτός σκοπός η νίκη σε ηλικία 8, 9, 10, 11 μέχρι τα 12. Είναι συμμετοχή, είναι να είναι χαρούμενο το παιδί, σε συνεργασία έχει πολύ μεγάλη καλή και ψυχική ισορροπία με το σχολείο, γίνεται καλύτερος και σαν άνθρωπος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, μικρά παιδιά που κερδίζουν με φανατισμό, αυτός ο σκοπός, και έχω δει παιδιά να κλαίνε 8 χρόνια 9 γιατί χάσανε, που αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει η χαρά, το χαμόγελο, η ευχαρίστηση. Δηλαδή να είναι χαρούμενο το παιδί που ο προπονητής είναι ο παιδαγωγός. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, εγώ θα έδινα πιο σημαντικό ρόλο στον προπονητή για τη διαπαιδαγωγή των παιδιών, παρά να πώς θα γίνει πιο δυνατός για να τον κερδίσει τον άλλον. Ή ακόμα και να το χτυπήσει, ας πούμε, για να κερδίσει. Αυτό με λυπεί ιδιαίτερα και πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι γενικότερα όλοι μας, είτε είμαστε με άδεια ασκήσεις επαγγέλματος, είτε είμαστε από αυτή του πανεπιστημίου, είτε δεν είμαστε, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς. Πρέπει να υπάρχει αφύπνιση, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται στο σπίτι μας, τι γίνεται στην ομάδα μας, τι γίνεται στο κοινωνικό μας περίγυρο, και να ενημερωνόμαστε διαρκώς για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε, πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε ή να είμαστε και πρότυπα με τη δική μας συμπεριφορά. Νομίζω αυτό το οφείλουν και οι γονείς, και οι προπονητές, και οι δάσκαλοι, και όλοι μας. Από παλιά παίζαμε μαζί. Οι ομάδες μας ήταν μεικτές. Δεν υπήρχε ομάδα αγοριών ή ομάδα κοριτσιών. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται από τότε. Δεν είναι ότι κάτι επιβάλαμε εμείς οι δάσκαλοι, το κάναμε μόνο τους τα παιδιά. Παίζουν μαζί. Άλλωστε και τα απογεύματα μαζί παίζουν. Και στο 5x5 που πηγαίνουν και κάνουν και κάποιους αγώνες και προπονήσεις, μεικτά παίζουν. Δεν υπάρχει ομάδα κοριτσιών ή ομάδα αγοριών. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης τα τελευταία 2 χρόνια, εκτός από τα προγράμματα, και στον κανονισμό όσον αφορά τα παιχνίδια των μικρών ηλικιών, δηλαδή παιδιά under 14 και κάτω, από Δευτέρα Γυμνασίου και κάτω, αποφάσισε ότι οι αθλητές των ομάδων θα πρέπει να παίζουν όλοι τον ίδιο ακριβώς χρόνο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, και αν προσθεθεί και η βοήθεια των προπονητών, λέω σημαντικό κομμάτι γιατί τα παιδιά, ξέχωρα από το πόσο ικανά είναι σε αυτή την ηλικία, από τη στιγμή που θέλουν να βρουν στον αθλητισμό, θα πρέπει να πάρουν τις ίδιες ευκαιρίες. Ούτως ή άλλως, πριν την τρίτη γυμνασίου, την πρώτη ηλικίου, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, θεωρώ, παιδιά, στο πόσο ψηλά θα φτάσουν ή αν θα φτάσουν. Αυτός, εδώ πρέπει λοιπόν και εμείς οι προπονητές να παίξουμε σημαντικό ρόλο, να καθοδηγήσουμε τα παιδιά, να δώσουμε και ηθικές αξίες που πολλές φορές το λέμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς εννοούμε. Εννοούμε ότι πρέπει μέσα στο γήπεδο να σεβόμαστε το συμπαίκτη μας, να σεβόμαστε τον συναθλητή μας, τον αντίπαλο, τον προπονητή, τους φιλάθλους όλους. Και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η διαφορετικότητα υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Στο μπάσκετ θα παίξει και ο κοντός, ο πολύ κοντός, και ο πολύ ψηλός. Ο καθένας έχει διαφορετικό ρόλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μόνο ψηλούς, μόνο μέτρους ή μόνο κοντούς. Αυτό θα γίνει μέσω της προπόνησης, της σωστής διαπαιδαγώγησης, και θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Αν σε δουν να παίζεις καλά και να αγαπάς τον αθλητισμό, να αγαπάς το ποδόσφαιρο, να αγαπάς το μπάσκετ, και εγώ το λατρεύω το μπάσκετ, δεν το κρύβω, είμαι μπασκετική, και τους μιλάς με λόγια αγάπης, μιλάς στα παιδιά για την αποδοχή του ηττημένου, την αποδοχή του νικητή, όλα αυτά, θα το μάθουν και τα παιδιά. Αν σε δουν να φωνάζεις, να χτυπιέσαι, να υποτιμάς τον αντίπαλο, να κατηγορείς τον αντίπαλο, να ειρωνεύεσαι τον αντίπαλο, έτσι θα μάθουν και τα παιδιά. Όπως, ας πούμε, το βιβλίο. Αν με δεις να διαβάζω γυρίζοντας σωστά τις σελίδες, θα μάθεις και εσύ να διαβάζεις γυρίζοντας σωστά. Αν με δεις να το διαβάζω ανάποδα, θα μάθεις και εσύ να το διαβάζεις ανάποδα. Βασικό πράγμα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, και το συνηθίζω με τα παιδιά εγώ, να παίρνω λογοτεχνικά βιβλία στην τάξη, να με βλέπουν να διαβάζω κι εγώ, ώστε να συνηθίζουν και αυτοί να διαβάζουν. Έτσι είναι και ο αθλητισμός. Αν δείξεις αγάπη, μιλάω για μένα. Και θεωρώ, κατ' επέκταση, και κάποιοι άνθρωποι, έτσι είναι. Αν δείχνεις αγάπη και μιλάς με λόγια αγάπης, θα το αγαπήσουν και τα παιδιά. Και θα αποφύγουμε το bullying, το χουλιγκανισμό. Υπάρχει χειρότερο πράγμα να θες να πας στο γήπεδο και να μην μπορείς να πας. Και μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, το καινούργιο πρόγραμμα σπουδών, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν προχωράς σε κανένα διαχωρισμό. Δεν υπάρχει ο καλύτερος, ο ισχυρότερος, ο πιο δυνατός. Δεν υπάρχει αγόρι-κορίτσι. Αυτό είναι λάθος. Όσοι το κάνουν
δεν γνωρίζω λόγους για τους οποίους το κάνουν. Ίσως να είναι ένα κατάλοιπο μιας προηγούμενης εποχής. Παρ' όλα αυτά είναι λάθος. Εμείς ξέρουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τα 12-13 που αρχίζει και διαφοροποιείται το ανθρώπινο σώμα μεταξύ των δύο φύλων. Οπότε τι κάνεις, προσπαθείς να μην δημιουργείς ανισότητα ως προς τη δύναμη, ως προς τα σωματικά δηλαδή προσόντα. Δεν διαφοροποιείς τα παιδιά σε κανέναν άλλον χώρο και σε κανέναν άλλον τομέα. Πρέπει να αντιμετωπίζετε το άτομο και συνάνθρωπος. Άρα για μένα δεν υπάρχει διαχωρισμός. Παίζουν αγόρια κορίτσια μαζί, συζητάνε αγόρια κορίτσια μαζί, συνεργάζονται αγόρια κορίτσια μαζί. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξεκινήσει από τα σχολεία και από τα σπίτια φυσικά. Γιατί όταν αυτό δεν μπει από μικρή ηλικία, μετά σε ακολουθεί. Και είναι λίγο πιο δύσκολο να το ξεπεράσει. Όχι ακατόρθωτο. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πού μεγαλώνει το παιδί, σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Και πώς θα το γαλουχίσουμε εμείς για να βγει αύριο στην κοινωνία. Οι ακαδημίες παίζουν σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την άμυλα, την ομαδικότητα, το fair play, όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να μας κάνουν καλύτερους και τα παιδιά θα ξέρουν να κρίνουν κάποια πράγματα και να τα φιλτράρουν τα κακώς κείμενα. Μπορεί το κράτος. Το κράτος μπορεί. Είναι η κινητήρια δύναμη η οποία μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι θέλω. Άμα θέλω, μπορώ. Έτσι έλεγαν οι παλιότεροι. Μπορείς όταν τον θέλεις. Το διεκδικείς, το προτείνεις, το εφαρμόζεις, γιατί έχει όλα τα όργανα. Έχει και την πρόταση, νομοσχέδια, βουλή. Έχει και την εφαρμογή, εξουσία, υπουργεία και τα λοιπά. Η άποψή μου είναι η αποφασιστικότητα. Θέλω να το λύσω. Θα το λύσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φανατιζόμαστε γενικά με τίποτα. Πρέπει να έχουμε πολλή πληροφορία, που στις μέρες μας έχουμε πολλή πληροφορία, να τη φιλτράρουμε και αυτό που είπα πριν, να ενημερωνόμαστε διαρκώς. Δηλαδή, αν είμαι γονιός, αν είμαι προπονητής, θα ήθελα να παρακολουθήσω περισσότερα σεμινάρια αθλητικής και παιδικής ψυχολογίας, ανάπτυξης του ατόμου, για να μπορώ να ξέρω τι περνάει αυτό το παιδί στην ηλικιακή φάση που βρίσκεται, τι κατεύθυνση μπορώ να του δώσω, πώς μπορώ να αντιληφθώ τι χρειάζεται. Ή ας πούμε, μπορεί να είναι ακόμα και γιατροφολόγος μπορεί να είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, χρειάζεται μια επιστημονική ενημέρωση. Δεν είναι ανάγκη να βγουν όλοι εκεί έξω και να αρχίσουν να σπουδάζουν, αλλά υπάρχει υπάρχει γνώση και νομίζω ότι πιο πολύ από ποτέ, σήμερα η εποχή που ζούμε, οι ρυθμοί που ζούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν, επιτάσσει να είμαστε αφυπνισμένοι και να ψάχνουμε διαρκή ενημέρωση. Συζητήσαμε σε αρκετά σχολεία με τη δολοφονία του Καμπανού του Άρη. Συζητήσαμε με πάρα πολλά παιδιά σε σχολεία που ήμουνα εγώ, αν θυμάμαι καλά, ο Βένος, ο Γιάννης από τον Άρη, ο Φορτούλα, τον Πάγο, ο Νυφαδόπουλος από την Καλαμαριά και λέγαμε ότι εμείς που μας βλέπετε εδώ είμαστε παλέμαχοι, είμαστε έναν αντίπαλοι όμως μια μισή ώρα, αλλά τώρα ακόμα είμαστε φίλοι που είμαστε 65-67 χρονών. Άρα για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Και μάλιστα σε ένα σχολείο μετά την συζήτηση κάθισα περίπου 2 ώρες, τους είχα πει για την Άρσενα πώς λειτουργεί, πώς είναι η Premier League, πώς είναι η γιορτή το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικότερα. Θεωρώ ότι μία λέξη είναι η βούληση. Να υπάρξει βούληση και να υπάρξουν οι κατάλληλες, να δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Όποιος δεν θέλει δεν το κάνει. Έχουμε μια παροιμία πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ότι δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινής. Αυτό είναι. Το να ακούω κάθε φορά θα παταχθεί η βία στα γήπεδα και το μαχαίρι θα φτάσει το κόκαλο, το ακούω από το 1970-80. Δεν έχω δει βούληση. Να πω την αλήθεια, έχω κάνει συζητήσεις και με πρωθυπουργούς και με όλους για αυτά. Λοιπόν, απόφαση θέλει. Θέλει απόφαση κεντρική ότι θα το αντιμετωπίσω. Δεν σου κάνει ο ένας, θα τον αλλάξεις. Θα κάνεις 6 μήνες, 1 χρόνο, θα τον κάνεις. Αλλά το θέμα είναι η κατεύθυνση που δίνεις
με ένα νομοθέτημα και η εφαρμογή που κάνεις με τα όργανα που έχεις, δηλαδή η αστυνομία, η δικαιοσύνη. Οι ομάδες του αθλητισμού, όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το γίγνεσθε, πρέπει να σταθούν απέναντι, ο καθένας στο κομμάτι του. Λοιπόν, όμως κυρίαρχο στοιχείο είναι η πολιτεία. Ανατρίχιασα. Σοκαρίστηκα, όπως και όλοι οι Έλληνες, από αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εάν δεν λύσουμε το θέμα της βίας τώρα, ναι, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Την οδύνη για τον χαμό ενός ακόμα ανθρώπου στο βωμό της τυφλής οπαδικής βίας. Έτσι, η συμπαράστασή μας στην οικογένεια του Μιχάλη μετατρέπεται σε ένα σύνθημα δράσης εναντίον αυτής της μάστιγας. Θέλω να εκφράσω την οργή μου για το συμβάν αυτό και να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολη και αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτή τη μάχη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται, το οφείλουμε στον αστυνομικό που παλεύει για τη ζωή του, αλλά και στον Άλκη, στο Μιχάλη και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Μας ρωτάνε τι ομάδα είμαστε, τους λέμε δεν ασχολιόμαστε, είναι η μόνη απάντηση που μπορώ να δώσω πλέον.